Πάμε να συνεχίσουμε με έναν ακόμα καλεσμένο εδώ στον καναπέ και θα περάσουμε στο χώρο της μουσικής και της στιχουργικής από το θέατρο που μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής. Θα κλείσουμε με μουσική και στίχο. Να καλησπέρισω λοιπόν εδώ μαζί μου και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα τον Δημήτρη τον Τζουμέτη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή. Και να στείλω και χαιρετισμούς και στην Ιγουμενίτσα και που μας λέω γιατί βρίσκεσαι και ήρθες, έκανες τον δρόμο για την εκπομπή από την Ιγουμενίτσα και έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει στίχους, θα ακούσουμε και κάποιο απόσπασμα στην συνέχεια και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Δημήτρη, πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πώς ξεκίνησε η ενασχόληση με τη στιχουργική? Θα έλεγα από πολύ μικρή ηλικία. Προεφηβεία. Και μου προέκυψε να γράψω κάτι ολοκληρωμένο, αν θυμάμαι καλά, Δευτέρα Λυκείου. Μετά συνέχισα φοιτητής, χωρίς να τα δείξω ή να τα προωθήσω κάπου. Και συνέχισα απλά να γράφω. Μέχρι που πριν από λίγο καιρό, όταν και έδωσα για το... Για το CD το οποίο κρατάω εγώ τώρα, το δίσκο. Με μια συζήτηση με έναν συμφοιτητή μου, και δεν θα ήθελα να τον ευχαριστήσω, ο κύριος Θωμάζος από Ιγουμενίτσα, ο οποίος έγραφε πριν από μένα, αλλά δεν το ήξερα. Να μην τα πολυλογώ, σε μια συζήτηση που κάναμε, του είπα ότι είδα κάποια τραγούδια σου, γράφω κι εγώ. Και μου λέει, ναι, δείξε με ένα δείγμα στην επόμενη συνάντηση. Του έδειξα κάποια δείγματα, επικοινώνησε με τον κύριο Γιαννόπουλο, του έστειλα και έτσι ξεκίνησε. Εξαιρετικές συνθέσεις από τον Χρήστο Γιαννόπουλο και ένα πολύ όμορφο άλμπουμ, το οποίο πραγματικά έτσι λίγο που έχω προλάβει να το ξεφυλίσω είναι εντυπωσιακό και με σπουδαίους καλλιτέχνες. Αλήθεια, Δημήτρη, είπες και ξεκίνησες από μικρή ηλικία να γράφεις. Είχες φανταστεί ποτέ ότι θα φτάσεις σε ένα τέτοιο σημείο οι στίχοι σου να μελοποιηθούν, να γίνουν μουσική και να τραγουδηθούν από σπουδαίους ανθρώπους? Να πω την αλήθεια, όχι. Όχι. Πώς είναι λοιπόν η αίσθηση, δηλαδή όταν ακούς το τραγούδι, ας πούμε, ένα τραγούδι? Η αίσθηση είναι ότι μου κάναν την τιμή αυτοί οι καλλιτέχνες και ο κύριος Γιαννόπουλος σαν ενορχιστρωτής και οι τραγουδιστές και μέσα μου ότι έκανα κάτι το οποίο σίγουρα σε ελάχιστους θα αρέσει, σε κάποιους όχι. Αλλά τουλάχιστον λέω ότι κάποιος το αναγνώρισε. Είναι ωραία αίσθηση. Δεν μπορώ να το περιγράψω κάπως διαφορετικά. Σίγουρα είναι ωραία αίσθηση και νομίζω ότι, γιατί και ο στίχος είναι σαφέστα μια μορφή τέχνης, νομίζω είναι και κάτι που δίνει κίνητρο και στον οποιοδήποτε να συνεχίσει και ούτως ή άλλως ένα ποίημα, ένα στίχος, ένα κείμενο γράφεται για να το ακούσει κάποιος, για να το διαβάσει κάποιος, οπότε ίσως εκπληρώνεται έτσι και σκοπός. Ναι, πιθανότατα τώρα που μου το λες, τώρα να το συνειδητοποιώ ίσως ότι... ίσως να ήθελα να εκφραστώ κάπως. Σωστά. Δηλαδή κάποιος να μ' ακούσει, άσχετα αν θα το καταλάβει πλήρως ή όχι, και εφόσον μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, κάπου ίσως στο υποσυνείδητο να λέω, είπα αυτά που ήθελα. Ποιος ήταν έτσι από τους πρώτους ανθρώπους που ανακάλυψε, να πω, ότι γράφει στίχους ή ας πούμε του δώσε να διαβάσει κάτι, πέραν από τον συγκεκριμένο άνθρωπο που μας είπες που σε βοήθησε? Αυτός. Αυτός ήταν ο πρώτος. Και τυχαία μάλιστα, γιατί δεν του έκανα εγώ κάποια συζήτηση. Απλά του είπα ότι άκουσα κάποια τραγούδια σου, στιχουργός και ο ίδιος. Ναι. Και του λέω, γράφω κι εγώ, του λέω, και πραγματικά χαίρομαι που ήμουν συμφοιτητής με έναν. Και μου λέει, γράφεις κι εσύ? Λέω, ναι, δείξε μου κάτι μου. Και έτσι ξεκίνησε. Και ξεκίνησε και ξεκτυλήθηκε όλο αυτό το όμορφο κουβάρι της ιστορίας που έχουμε και υλικό στη συνέχεια να δούμε. Από πού έτσι αντλείς την έμπνευσή σου, Δημήτρη? Να πω ότι από διάφορα πράγματα. Πολύ έχω ένα, θα το πω σε εισαγωγικά αν θέλεις, πάθος με τη φύση. Με τη θάλασσα, αν και εντάξει εμείς εκεί έχουμε τη θάλασσα κοντά μας. Και είμαι άνθρωπος ο οποίος ζω τη στιγμή, τη χαρά και τη λύπη. Για οποιονδήποτε λόγο μπορεί κάποιος να μου πει κάτι, να χαρώ μαζί του και να γράψω. Μπορεί να στεναχωρηθώ, να γράψω. Εκφράζω το συναίσθημά μου με την πένα. Οπότε ίσως είναι και μια διέξοδος και δική σου αυτή, έτσι, πιθανόν, πολλές φορές. Γιατί μια ερώτηση που ήθελα να κάνω αμέσως μετά ήταν το πότε γράφεις, και το θέτω αυτό σε πλαίσιο, δεν είναι και η βασική επαγγελματική σου ενασχόληση ο στίχος. Έτσι παράλληλα με το επάγγελμά σου το κάνεις. Άρα πώς βρίσκεις χρόνο και πότε ουσιαστικά γράφεις, θέλω να μάθω. Χρόνος μπορεί να υπάρξει, θεωρώ ότι δεν θέλει και
τόσο πολύ χρόνο για να γράψει κάτι. Mm-hmm. Εκτός αν, ας πούμε, έχω κάτι που με πιέζει και θέλω να το βγάλω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Mm-hmm. Γιατί μετά το ξεχνάω. Σωστό. Συμβαίνει και αυτό. Είναι και η έμπνευση τη στιγμή που αλλά γράφω όταν νιώθω μία πίεση, μία χαρά. Mm-hmm. Συνήθως. Τώρα μπορεί να γράψω και κάτι άσχετο, ας πούμε, που θα μου προκαλέσει την εντύπωση όταν περπατάω ή όταν οδηγάω. Έχω πάντα ένα τευτεράκι και ένα στυλό. Μου έχει τύχει, οδηγώ, βλέπω κάτι που ίσως να είναι άσχετο. Σταματάω, το γράφω γιατί μετά θα το ξεχάσω. Σωστά, και από εκεί αντλείς συνέχεια έμπνευση που είπαμε. Συνέχεια έμπνευση. Αλλά γράφω συνήθως για να εκφράσω αυτό που θέλω. Mm-hmm. Τώρα, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχεις ασχοληθεί και στο παρελθόν, δεν ξέρω αν βέβαια ακόμα, ηλεκτρική κιθάρα. Έχεις σκεφτεί ποτέ να περάσεις και στο κομμάτι της μουσικής, ας πούμε, της σύνθεσης, να πεις έχω αυτούς τους στίχους, να προσπαθήσω να τους εκφράσω και με μουσική? Προς το παρόν δεν τολμώ. Δεν τολμώ, ας τα αφήσω στους ειδικούς, γιατί ναι μεν ασχολήθηκα, όντως, στο στάδιο του να έχω τα πιασήματα, στα τάστα, στις νότες, στους δρόμους, στους χρόνους. Έχω την αίσθηση του χρόνου και των γυρισμάτων, αλλά τα παράτησα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι όσο καλό αυτή και να έχω, πρέπει να ασχοληθώ αρκετά και σοβαρά για να πω ότι ίσως να κάνω μία δοκιμή. Mm-hmm. Όχι επαγγελματικά και όχι στο άμεσο μέλλον. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να ξαναπιάσω την κιθάρα, mm-hmm. να τη γρατσουνίσω αν θέλεις, να μπω λίγο στο ρυθμό και από εκεί και πέρα δεν έχω κάτι να πιαστώ να συνθέσω. Mm-hmm. Οπότε ας τα αφήσουμε προς το παρόν. Εντάξει, εγώ το είπα σαν ιδέα, ναι, μπορείς, μπορείς να το δεις αυτό σίγουρα. Ναι, υπάρχει στο μυαλό. Ότι γίνει εξαιρετική δουλειά και η αλήθεια είναι, βέβαια εσύ θα μου το πεις mm-hmm. καλύτερα, ότι πολλές φορές ένας όμορφος στίχος πρέπει να συνδυαστεί αναγκαστικά και με έναν όμορφο συνθέτη, με μια όμορφη μουσική. Έχουμε δει πολλές φορές όμορφους στίχους να καταστρέφονται από και μουσική. Το, έτσι. Και το αντίθετο. Και το αντίθετο. Μια μουσική. Ωραία. Ωραία, να κορυφώνεται χάρη στο στίχο, έτσι. Σαφέστατα είναι αυτό. Λοιπόν, να ακούσουμε όμως ένα δείγμα έτσι, από όλα αυτά που έχεις κάνει. Προφανώς δεν μπορούμε να τα ακούσουμε όλα. Αλλά πολλές φορές ισχύει αυτό που λέμε, μία εικόνα στον χίλιες λέξεις και ένας ήχος επίσης θα πω εγώ. Οπότε για να δούμε κάτι, να ακούσουμε και επανερχόμαστε. Να βρει.
σεβασμό σε σέβεται και εκείνη. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, να την ακούς στη θάλασσα λοιπόν, σε δικούς σου στίχους εννοείται, από τη Ράνια Τέκου, περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δίσκο το οποίο κρατάω και εγώ στα χέρια μου, το Θαλασσινές Διαδρομές, Βάρδια στο Κατάστρωμα. Θέλεις να μας πεις δύο-τρία πράγματα για το τραγούδι που ακούσαμε, Δημήτρη, έτσι για τους στίχους σου, από πού αντλήθηκε η έμπνευση, φαντάζομαι κάπου από θάλασσα. Βεβαίως. Καταρχήν να πω ότι δεν ήταν μόνο για το συγκεκριμένο το τραγούδι, ήταν για όλα για τα τρία τραγούδια που συμμετείχα εγώ. Σωστά, τρία τραγούδια στο συγκεκριμένο. Ναι. Ναι. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ, ο Έλληνας Ξενιτιάς, γύρω στον Οκτώβριο, θυμάμαι, είχαμε μία συζήτηση με τον κύριο Γιαννόπουλο και με την κυρία Ελένη Μέια Σημακοπούλου, την οποία ξέχασα να ευχαριστήσω για την επιμέλεια των βίντεο κλιπς. Σωστό. Και μου είπε ότι ετοιμάζει μια καινούργια δουλειά που έχει τίτλο Αλμύρα, Θάλασσα, Καράβια και ψάχνουμε στίχο σε στυλ Καβαδία. Mm-hmm. Αν νομίζεις, μου λέει, ότι μπορείς να ετοιμάσεις ή έχεις κάτι έτοιμο. Πολύ ευχαρίστως. Είχα τα δύο και συνέθεσα το τρίτο, Ο Μοναχός και ο Ναυτικός. Αν μπορώ ή αν μου επιτρέπεις να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό, πολλοί με ρώτησαν, Ο Μοναχός απ' τη μία, Ο Ναυτικός απ' την άλλη. Πώς έμπλεξε, πώς προέκυψε. Τους προσπάθησα να τους δέσω, να τους ενώσω με το κοινό χρώμα, το μπλε. Ο Μοναχός σηκώνει το κεφάλι να προσευχηθεί. Αυτό πιστεύει, αυτό κάνει. Ο Ναυτικός βλέπει μπλε και αποφασίζει αν θα δέσει, αν θα λύσει. Ο ένας είναι μοναχός στην κυριολεξία, ο άλλος είναι μοναχός στις σκέψεις του και στο ταξίδι του μέσα σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά εκπληκτικό και δεν το κρύβω. Θα το πω και στον αέρα ότι το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι και λόγω της δυσιότητας της καταγωγής και όλο αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι θα μου αρέσουν και τα υπόλοιπα κομμάτια του συγκεκριμένου δίσκου και φυσικά τα δύο τα δικά σου. Τρία, να πούμε, δικά σου. Τρία τραγούδια με δικό σου στίχο βρίσκονται εδώ. Σε σύνθεση του κυρίου Γιαννόπουλου. Σε σύνθεση του κυρίου Γιαννόπουλου και αυτές. Και βέβαια να πάρουμε και μία γεύση, θέλω, και από το έτερο άλμπουμ που έδειξα στην αρχή. Που και εκεί συμμετέχεις και εσύ στους στίχους. Αυτό έχει να κάνει απλά με την Ξενιτιά. Ήθελε να κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν, να συνδέσει λίγο το πρόβλημα του ξενιτεμού, το σύγχρονο, με το παλιό. Mm-hmm. Και θα ήθελα να παρακαλέσω για το κοντρόλ μας, βέβαια, όταν είναι έτοιμο, να ακούσουμε ένα εκπληκτικό τραγούδι, το Ξενιτεμένη μου αγάπη, που έχει τραγουδήσει ο Βασίλης Οσκουλάς, πάρα πολύ γνωστός και αγαπημένος καλλιτέχνης από την Κρήτη. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι επίσης εκπληκτικό κατά τη γνώμη μου. Αν είμαστε έτοιμοι, να με ειδοποιήσει το κοντρόλ μας να το ακούσουμε και αυτό. Θα το ακούσουμε σε λίγο, το Ξενιτεμένη μου αγάπη, πολύ ωραία, σε πολύ λίγο. Θα ήθελα τώρα, Δημήτρη, να μου πεις πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η δική σου οικογένεια, η οποία ξέρω ότι ήταν και αυτή καλλιτεχνική, έτσι ο πατέρας σου ήταν ερασιτέχνης τραγουδιστής δημοτικών τραγουδιών και είχε και συμμετοχές βέβαια στην κρατική τηλεόραση. Ο αδερφός σου επίσης ασχολείται με τη μουσική, είναι καθηγητής μουσικής, μπουζούκι κτλ. Καθηγητής φυσικής. Φυσικής. Απλά το μπουζούκι το έχει ερασιτεχνικό. Α, ωραία, τέλεια. Εγώ πιστεύω ότι κάποιος το έχει αυτό. Mm-hmm. Κάποιος το έχει. Πιστεύω ότι το είχα έμφυτο. Mm-hmm. Απλά είχα τα ερεθίσματα. Και μου άρεσε και εμένα. Ακούγοντας τον αδερφό μου να παίζει, mm-hmm. να παθιάζεται με αυτό που κάνει, να το αρέσει. Ακούγοντας τον πατέρα μου να τραγουδά, να τον βλέπω στην τηλεόραση. Mm-hmm. Ερασιτέχνης. Χωρίς να έχει φωνητικά, χωρίς να έχει νότες, με τις φορεσές, τις φουστανέλες, τα παραδοσιακά. Και κάπου κι εγώ, σε άλλο στυλ βέβαια, mm-hmm. ως μικρότερος, λίγο με το rock, λίγο με το metal, προσπαθούσα να μιμηθώ τους κιθαρίστες, κάποιον drummer, τις φωνές, τις παύσεις, τους ήχους, το ξεκίνημα
Και μετά, όσο μεγαλώνοντας, μεταπίδησα λίγο στο πιο έντεχνο. Και κατάλαβες ότι το ταλέντο σου να είναι ο στίχος περισσότερο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε το τραγούδι με τον Βασίλη το Σκουλά, αλλά θα ακούσουμε το επίσης εξαιρετικό. Ο δρόμος για την ξενιτιά. Τραγουδάει ο Θωμάς ο Τσιβιέλης και είναι επίσης εξαιρετικό. Πάμε να το ακούσουμε, να πάρουμε μια ιδέα. Για τη ξενιτιά μαγκάθια είναι στρωμένος, με πίκρες και με βάσανα από παντού ζωσμένος, με πίκρες και με βάσανα από παντού ζωσμένος. Δύσκολη απόφαση γι' αυτό να μαρτυρήσεις, θέλει και στενός και ψυχή για να τον περπατήσεις. Σου θα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν. Ακούσαμε λίγο, πήραμε μια γεύση και από το συγκεκριμένο, λίγο διαφορετικό ύφος και αυτό, ναι. Και η στίχη, αλλά νομίζω λογικό, είναι άλλο κομμάτι θάλασσα, άλλο κομμάτι ξενιτιά, το οποίο νομίζω σαν υπηρώτες μπορούμε να το περιγράψουμε ίσως καλύτερα από τον καθένα. Και ειδικότερα οι παλιότερες γενιές, από τα ακούσματα που έχουμε. Σωστά, σωστά. Τώρα όμως θέλω να μου πεις, γιατί ξέρω ότι είσαι δραστήριος, ετοιμάζεις και άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο αυτές οι δουλειές που ακούμε. Έχουμε στην Κέρκυρα υποχρεώσεις. Ναι, έχω ένα ραντεβού καταρχήν. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Με έναν μουσικοσυνθέτη, ο οποίος θα δει κάποιο στίχο και από εκεί και πέρα θα δούμε αν και τι θα γίνει. Γενικώς όμως θα ήθελα λίγο να με βάλεις στη σκέψη σου, στα όνειρά σου, ποια μπορεί να είναι τα όνειρά σου για τη συνέχεια. Ενδεχομένως, ας πούμε, έχω ακούσει πολλές φορές από στιχουρούς εδώ να μου λένε ότι εγώ θα ήθελα να γράψω στίχο για ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη, ας πούμε, ή για κάτι... Κάτι συγκεκριμένο. Κάποιο συνθέτη, ξέρω. Ναι, υπάρχει και αυτό και δεν είναι κακό, φαντάζομαι. Εννοείται, όχι, σαφέστατα. Κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά το να ψάξω κάτι άλλο, με την έννοια να το ψάχνω με αγωνία, δεν έχω, ίσως προκύψει. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και είναι τιμή μου που με διάλεξε ο κύριος Γιαννόπουλος. Το μόνο αυτή την περίοδο που έχω είναι να συνεχίσω να γράφω, να έχω έμπνευση, να συνεχίσω να δίνω στον κύριο Γιαννόπουλο ό,τι μπορώ και βέβαια να τα εγκρίνει. Σωστό. Σίγουρα θα είναι και κάτι που δεν θα αρέσει, δηλαδή από αυτά που γράφουμε σίγουρα δεν θα αρέσει και ή σίγουρα δεν θα μελοποιείται. Και από εκεί και πέρα, αν παρουσιαστεί και κάτι άλλο για κάποιον άλλον εξίσου ταλαντούχο καλλιτέχνη, συνθέτη, τραγουδιστή, δεν λέω όχι. Πολύ σωστά και βέβαια θα ήθελα να αναφερθούμε στο πού μπορεί να ακούσει κάποιος τη δουλειά αυτή, έτσι. Υπάρχουν τα δύο αυτά άλμπουμ, τα δύο αυτά CD, υπάρχουν και τα τραγούδια στο YouTube, μπορεί ο καθένας να στο τα βρει. Στο YouTube, ναι. Στο YouTube μπορεί να τα δει, πάντοντας τους στίχους ή αν πατήσει κανάλι Δημήτρη Τσουμέτση στο κανάλι του κύριου Γιαννόπουλου. Πολύ σωστά, υπάρχουν εκεί. Εγώ, Δημήτρη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο τηλεοπτικά. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Εγώ σε ευχαριστώ. Και εύχομαι πραγματικά να συνεχίσεις να γράφεις στίχους, διότι πραγματικά από αυτό το δείγμα που έχω δει και εγώ, σίγουρα κάτι υπάρχει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ταλέντο, αν είναι σκληρή δουλειά. Ίσως και εσύ μπορείς να μας το απαντήσεις αυτό. Εγώ πιστεύω ότι. Μάλλον είναι ο συνδυασμός. Ένα μικρό μέρος είναι ταλέντο και έμφυτο,
και σε όλους, όχι μόνο σε μένα. Και ένα μεγαλύτερο μέρος, θα έλεγα, είναι ότι διαβάζω. Διαβάζω πολύ. Από χιούμορ, από κοινωνικά, από χαρούμενα, από θλιβερά. Μ' αρέσει το διάβασμα. Οπότε φαντάζομαι ότι ενδεχομένως αυτή να είναι και μια συμβουλή σε κάποιον που θέλει να γράψει στίχους ή που, εν πάση περιπτώσει, γράφει για να γίνει καλύτερος. Θα έλεγα ότι είναι μια συμβουλή, αλλά αν δεν το έχει και λίγο, όσο και να διαβάσεις, αν πιεστείς, δεν θα σου έρθει. Σίγουρα όμως βοηθάει. Διαβάζοντας, διαβάζοντας και αφήνοντας και λίγο τη φαντασία, δεν είναι κακό. Αφήνοντας λίγο τη φαντασία να πας σε κάποια μέρη, ίσως που δεν έχεις πάει να φανταστείς, θα σε βοηθήσει. Αν το έχεις, κάποια στιγμή θα σου έρθει. Και αν το θέλεις πραγματικά. Όχι να το πιέσεις όμως. Και όπως λέω πάρα πολλές φορές, νομίζω ότι εν τέλει αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι να το τολμήσει κανείς και να αρπάξει τις ευκαιρίες που θα του δοθούν. Σίγουρα. Για να δει και εκείνος που πατάει και που βρίσκεται. Δημήτρη, η εκπομπή είναι ανοιχτή. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και εγώ το ελπίζω. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Και στο συγκεκριμένο κομμάτι του στίχου, βέβαια, και γενικότερα στη ζωή σου και στην πορεία σου. Πραγματικά εύχομαι σε λίγα χρόνια από τώρα να ακούμε συνεχώς μόνο στίχους δικούς σου παντού και από ακόμα σπουδαιότερους συνθέτες και ακόμα σπουδαιότερους μουσικούς και τραγουδιστές. Ευχαριστώ πολύ.